Καλησπέρα. Είναι το ίδιο πιο σημαντικό παράγοντα για το γεγονός ότι για μια κομφόρα ο Πάκου φέρει το ΆΚΑ το Ιακάρτιο. Λέστε, πιστεύω ότι είχαμε αρκετά προβλήματα ιδιαίτερα στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Όταν λέω προβλήματα, εννοώ ότι δεν πήραμε πρωτοβουλίες να παίξουμε. Δεν κάναμε αυτό που ζητάμε και που ξέρουμε να κάνουμε. Βέβαια, όταν δεν έχεις μπάλα στα πόδια πρώτα 2-3 λεπτά και όταν δεν κάνεις κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια να προσπαθείς να βγεις μπροστά, να κάνεις κατοχή όπως εμείς κάναμε σήμερα, μετά έρχεται και αυτή η φάση του πέναλτι, μετά έρχεται και άγχος και κάτι την άποψή μου, πιστεύω ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Μετά αρχίζαμε λίγο να παίξουμε, είχαμε μία ή δύο φάσεις, θα έλεγα. Βέβαια, δεν υπήρχαν πολλές φάσεις ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Παιχνίδι τελείωσε όπως τελείωσε, δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι δίκαιο. Έχει μείνει άλλο ένα παιχνίδι και όπως έλεγα και στα προηγούμενα παιχνίδια, λέω και σήμερα ότι βλέπουμε ότι οι παίκτες κάθε παιχνίδι όσο προχωράει τραυματίζονται. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα σε όλες τις ομάδες και έχουμε άλλο ένα παιχνίδι. Στόχος μας είναι να κερδίζουμε αυτό το παιχνίδι και να τελειώσουμε σεζόν με την νίκη. Κ. Καραμητρούσης. Μια τέτοια εμφάνιση την επόμενη Τετάρτη στο τελευταίο παιχνίδι προφανώς και δεν επαρκεί. Η αιτιολογία για την κούραση που την έχουν όλες οι ομάδες είναι μια επαρκή δικαιολογία. Δεν μπορώ να πω ότι είναι δικαιολογία. Δεν ζητάω δικαιολογίες. Ξέρουμε όλοι ότι όλες οι ομάδες είναι κουρασμένες. Δεν είναι μόνο ο ΠΑΟ κουρασμένος. Παρά όλα αυτά, ότι παίξαμε περισσότερα παιχνίδια από τους όλους, αλλά πάλι μπορεί να έχουμε και μεγαλύτερο ρόστερ από τους όλους. Δεν λέω ότι. Τώρα, θέμα η κούραση. Κούραση είναι κάτι που όλοι έχουμε. Και εκεί πέρα πιστεύω ότι είχαμε πολύ έντονο πρωτάθλημα, πολύ έντονο κύπελο, πολύ έντονη Ευρώπη φέτος και ότι οι παίκτες. Με τόσους καινούριους και πολλούς παίκτες που είχαμε αποκτήσει φέτος, σίγουρα ότι όλοι γνωρίζουμε που βρισκόμαστε και όλοι γνωρίζουμε ότι ο στόχος μας είναι αυτός να προσπαθήσουμε να τερματίσουμε πρώτοι. Κύριε Ζαΐρης. Όχι, ο Μαλεζάς και με τη μία κοίτανε η κάρτα, τα είχε τέταρτη και δεν τα μπορούσε να παίξει έτσι κι αλλιώς. Βέβαια ότι δεν υπήρχε λόγο και δεν μπορώ να δικαιολογήσω την δεύτερη κίτρινη κάρτα και που ήταν κόκκινη. Αλλά και με τη μία κάρτα που έχει πάρει πρώτη, ήταν τέταρτη και με αυτή τη τέταρτη κάρτα δεν τα μπορούσε να παίξει τελευταίο παιχνίδι. Σας προβληματίζουν τόσες πολλές απουσίες στην άμυνα πλέον για αυτό το μάτι? Κοιτάξτε. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές απουσίες, αλλά στο είναι μέσα στο ποδόσφαιρο και πρέπει να προετοιμαστούμε με τους παίκτες όπως έχουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για αυτό το παιχνίδι. Κ. Καραλής. Για να μην μου πείτε ότι ποιος ή ποιος θα θέλει μέχρι το χρόνο, θέλω να πω να διευκρινίσω κατά την αρχή. Θα είναι όλα ίδια. Ο ΠΑΟΚ θα θέλει Ευρώπη, θα αρχίσει η ίδια περίοδο προετοιμασία, οι ημερομηνίες θα είναι τα ίδια, κύπελο θα θέλει να παίξει μέχρι τέλος, πρωτάθλημα. Πώς θα βγει το χρόνο η χρονιά, με δεδομένο ότι έτσι όπως αλλάζει το σύστημα θα πέσει το τίτλο στα πλοία? Κοιτάξτε, συμφωνώ ότι υπάρχουν σίγουρα περισσότερα παιχνίδια στο play-off. Πιστεύω ότι και οι άλλες ομάδες, περισσότερες ομάδες όπως τα βρίσκονται στο play-off, τα έχουν και την Ευρώπη, τα έχουν και το κύπελο και από εκεί και πέρα μπορεί να είναι και πιο ενδιαφέρον γιατί τα παίζει και ο πρώτος. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι θα μπορέσει να διορθωθεί αυτή η εικόνα γιατί, κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι χρειάζεται σίγουρα και μεγαλύτερο ρόστερ. Όχι μόνο σε εμάς και στους άλλους. Είναι κάτι που σίγουρα πρέπει να γίνει γιατί, όπως γνωρίζουμε όλοι, βλέπουμε και φέτος που υπάρχουν μόνο. Υπάρχουν 6 παιχνίδια στο play-off, του χρόνου υπάρχουν 10. Έτσι, τότε θα είναι το πιο έντονο πρόγραμμα στο τέλος. Και γι' αυτό σας λέω και αυτό πάλι τονίζω ότι βλέπουμε ότι υπάρχουν
αρκετά προβλήματα σε όλες τις ομάδες. Υπάρχουν τραυματισμοί. Εμείς χτες χάσαμε και τον τερματοφύλακα, ο οποίος τραυματίστηκε δυστυχώς πολύ σοβαρά στην προπόνηση. Και είναι κάτι που δεν θέλουμε να συμβεί σε κανέναν. Ούτε σε εμάς, ούτε στους αντίπαλους, ούτε σε κανέναν. Μακάρι να μπορούμε να αποφύγουμε όλοι αυτά τα πράγματα. Κ. Γκίνας. Εκτός από το άνθρωπο που αναφέρετε προηγουμένως, ήταν μια κακή μέρα σήμερα. Μπορείτε να πείτε και κάποιο άλλο αίτιο για την εμφάνιση? Κοιτάξτε, κακή μέρα. Υπήρχαν και προηγούμενα παιχνίδια που μπορεί να κερδίζαμε και δεν μπορώ να πω ότι παίξαμε κάτι καταπληκτικό και ωραίο ποδόσφαιρο. Βλέπετε ότι όλα τα παιχνίδια τελειώνουν 1-0. Σχεδόν όλα μέχρι τώρα. Δεν θυμάμαι αν έχει. Όλα πλέον. Όλα, έτσι. Ναι. Μόνο ένα, οκ. Okay. Είναι κάτι που είναι από την, από την πρώτο παιχνίδι του play-off. Βέβαια, έτσι είναι το πρόγραμμα και καταλαβαίνουμε όλοι ότι έτσι πρέπει να γίνει. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται ο καθένας. Έλα, Κώστα. Coach, με όλα αυτά που συζητάμε, με κούραση, με απουσίες, με την κακή εικόνα του ΠΑΟΚ για μεγάλο διάστημα, θέλω να ρωτήσω λίγο το σκεπτικό σας για τις αλλαγές τις δύο τελευταίες. Γιατί μία ήταν στο 70, αν θυμάμαι καλά το πρώτο, και το Κουλούρι ήταν στο 82. Γιατί, πώς και δεν επιχειρήσατε κάτι νωρίτερα, ειδικά στη μεσαία γραμμή που φαινόταν ο αντίπαλος να κυριαρχεί? Κοιτάξτε, πρώτη αλλαγή κάναμε στο πρώτο ημίχρονο. Όταν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τόσα παιχνίδια πίσω από εμάς και όταν ο κάθε παίκτης μπορεί κάθε στιγμή να ζητήσει αλλαγή και μπορεί να, να έχει κάποιο πρόβλημα, βέβαια ότι είσαι προσεκτικός. Ήταν 1-0, προσπαθήσαμε να αλλάξουμε κάτι, ιδιαίτερα τελευταία αλλαγή ήταν 10 λεπτά πριν το τέλος, προσπαθήσαμε να βάλουμε δεύτερο επιθετικό μπροστά, να παίξουμε με 3 παίκτες πίσω, να γεμίσουμε όσο περισσότερο την περιοχή του αντίπολου και να έχουμε περισσότερους παίκτες μπροστά. Αυτό ήταν το σχέδιο, αυτό είχα στο μυαλό μου. Δεν μας βγήκε, κάναμε προσπάθεια και συνεχίσουμε. Και ο Σπεριβολάρης. Ο Κάμπος έχει, έχει πρόβλημα με πίσω με το δικέφαλο. Είναι, είναι ο μοναδικός παίκτης φέτος, όποιος είχε 3 φορές ίδιο πρόβλημα. Όταν μιλάμε για τους μυϊκούς, υπήρχαν κάποιοι παίκτες, όπως εχθές έχει γίνει με τον Γλύκος, όπως έχει γίνει με τον Πρίβιτς, όπως έχει γίνει με κάποιους άλλους, όποιοι είχαν κάποια προβλήματα άλλα. Αλλά όσο αφορά το μυϊκό, τρίτη φορά σημαίνει στον ίδιο παίκτη. Πόσο σοβαρό είναι, δεν μπορώ να σας πω. Αύριο θα εκτιμηθεί, παιδιά. Δεν είναι κάτι που θέλω να γίνει, σίγουρα ότι είδα και αυτό, είναι κάτι που δεν είναι τα πράγματα, ωραία πράγματα και όμορφα πράγματα που πρέπει να συμβαίνουν. Βέβαια ότι πρέπει να συζητήσουμε και πρέπει να αναλύσουμε και αυτό. Έχει τελειώσει το παιχνίδι, γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα, δεν μπορούμε να διορθώσουμε κάτι εκείνη τη στιγμή και ιδιαίτερα στο τέλος του παιχνιδιού χρειάζεται ψυχραιμία και χρειάζεται να μην δημιουργούνται αυτά τα θέματα που έχουν γίνει σήμερα. Παρακαλώ. Αν κατάλαβα καλά, με τέτοια εμφάνιση έχετε παράπονα από τη διαιτησία? Όχι. Δεν είπε αυτό. Όχι, δεν είπε κάτι τέτοιο. Για τους παίχτες ήταν η ερώτηση και μίλησε για τους παίχτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.